Καλημέρα κύριε και καλημέρα Μαρία. Ε... Έχει σηκωθεί ψηλά το θέμα σήμερα. Κάναμε από αυτό πολλές το αποκλειστικό ρεπορτάζ χθε. Ε, ξέρω ότι είναι θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ κόσμο και ειδικά στι μέρε που είμαστε. Ε, καίει από πολλέ πλευρέ. και του φορολογούμενου που έχουν τα λάθη και αυτού όλου που ασχολούνται στην ΑΔΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών με τι δηλώσει. Διάβασα εχθές κάτι δηλώσεις περίεργε που δεν θέλω να τι σχολιάσω. Από αρκεί ποια να... πλευρά τη διάβαση για να Αρκεί κατάμε. να πω. Θα σου πω, αρκεί να πω εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών. Αρκεί να πω ότι το θέμα δεν το προκάλεσαν οι λογιστέ. Το θε... θέμα προκλήθηκε από, τη, από, την... από, από τα λάθη τη ΑΔΕ. Να... Και δεν θέλει κανένα να στέλνει κόσμο στου λογιστέ, εάν ήταν σωστό, σωστά οι προσκληρωμένε δηλώσει. σα ίσα. Αλλά τώρα οι λογιστέ έχουν περισσότερη δουλειά από ό,τι είχαν πριν και τώρα χρεώνουν ότι θέλουν οι λογιστέ σε κάποιον που δεν είναι πελάτη του, ο οποίο πάει έντρομο να δει αν τα καθαριστικά του, το καθαριστικό τη φορολογική του δήλωση είναι σωστό. Γιατί το λες αυτό και... μα, ποια είναι η τοποθέτηση που διάβασες και δίνεις αυτή την απάντηση. 423.000 άνθρωποι επέλεξαν να μην πληρώσουν λογιστή και να, να, κατατεθεί αυτόματα στο σύστημα η δήλωσή τους. Ήταν επιλογή πιστεύεις ή ήταν ίσως και άγνοια αμέλεια. Εγώ πιστεύω ότι για κάποιους ήταν επιλογή να γλιτώσουν ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο πόσο παίρνουν οι λογιστές. Θα το πληρώσουν χειρότερα τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα σου εξηγήσω γιατί. Και Αφού λοιπόν επέλεξαν να μην πάνε σε λογιστή, τώρα τρέχουν για να, να καλύψουν τα λάθη της ΑΔΕ. Και αν επέλεξαν να μην πάνε σε λογιστή και σωστά, γιατί κάποιοι, για κάποιους ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα ή 30 ευρώ, δεν ξέρω πόσα παίρνουν οι λογιστές, γιατί δεν διορθώνει η ίδια η ΑΔΕ το εκαθαριστικό, ώστε να μην πληρώσουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Και του στέλνει email να, να υποβάλουν καινούργια δήλωση. Γιατί με βάση τα νέα στοιχεία που έχει από τα αρχεία που του έχουν στείλει, από τον ΕΦΚΑ, από άλλου εργοδοτικού φορεί, δεν διορθώνει η ίδια τη φορολογική δήλωση, Είναι πολύ απλή απάντηση. Γιατί η, η ερώτηση, γιατί κύριοι, δεν διορθώνει. Όπω συμπληρώσατε με τα λάθο, συμπληρώστε με τα σωστά. Γιατί πρέπει να πάει ο φορολογούμενο τώρα να κάνει τροποποιητική και να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία. Λοιπόν. Επίσης διαβάζω ε, σε διάφορα site τίτλους για παράδοξα καθαριστικά. Δηλαδή δεν θέλουμε να πούμε ότι η εφορία δεν είναι λάθος καθαριστικά και λέμε το παράδοξο του... τώρα να σοβαρευτούμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Για να μην πω κάποια άλλη κουβέντα. Εδώ λοιπόν, να ότι τώρα ήρθε και το οικονομικό επιμελητήριο που ναι, το, το λέμε, υποστηρίζει σχόλιας. την παράταση. Ε, βέβαια. Και ο οποίο κ. δεν είναι κανένα αντιπολιτευόμενο, δεν είναι ε, ε, φίλα προσκύμενο στην κυβέρνηση. Είναι με, με, την παράταξη που στήριξε η Νέα Δημοκρατία εκλέχτηκε ο κ. Κόλλια στο οικονομικό επιμελητήριο. Δεν είναι κανένα άνθρωπο που θέλει να αντιπολιτευθεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, με ρώτησε εάν θα μάθουμε ποτέ πόσο ήταν τα, τα, πόσες ήταν τα λάθη. Και σου είπα ότι αν η, η ΑΔΕ έχει την ευθυξία να το, να το δώσει, θα το δώσει. Δεν το είπε ακριβώς πως, ε, ότι αυτές είναι λάθος, αλλά είπε ότι έστειλε 253.816 μηνύματα για τροποποιήσεις μετά την υποβολή της δήλωση. Πάμε τώρα για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Oh. Πόσε είναι οι εκκρεμίε φορολογικέ. Περίμενε, περίμενε. Πάμε από την αρχή. 1.400.000 ήταν προσυμπληρωμένε. Από αυτέ υπευλήθησαν 423.000. Είναι αυτή που ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι αυτοί επέλεξαν να μην πάνε σε λογιστή και γι' αυτό οι λογιστέ έχουν σηκώσει μπαϊράκι γιατί χάσανε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα είπε ο κύριο Σάββατο. Γιατί. Το, γιατί το, Α, με, ε, με, αισθάνθηκα ε, ε, ότι δεν πάμε καλά. Ναι, ε, αυτά τα λέω εγώ, γιατί. Είναι αυτό, αυτό, ε. αυτό είναι η εξήγηση. Απλά δεν τη λέμε. Ξέρει, Πολλά πράγματα δεν τα λέμε. Τα αφήνουμε έτσι στον αέρα. Λοιπόν, 1.400.000 λοιπόν, 423.000 οριστικοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα. Και από αυτέ. Εσεί λέτε, η ίδια η ΑΔΕ δηλαδή, ότι στείλατε 253.816 μηνύματα email που έπρεπε ο φορολογούμενο να είναι alert και να τσεκάρει το mail του κάθε μέρα, να δει μήπω η ΑΔΕ του έχει στείλει κανένα μήνυμα. Άλλο που δεν είναι σοβαρό τώρα. Σε ανθρώπου 70 και 75 και χρονών να λες ότι κάθε μέρα θα κοιτάτε το mail σα. Άρα, αν κάνει μια απλή διαρρεση, και μια πριν πράξη, 6 στις 10 προσυμπληρωμένες είναι λάθος. Είναι 60%. 6 στις 10 είναι λάθος. Και αντί να πει συγγνώμη λάθος. Κάναμε λάθο, ρε παιδιά. Είμαστε άνθρωποι. Εντάξει, άνθρωποι, είμαστε λάθη. Κάνουμε. Το Δεν... σύστημα πρώτη φορά τέτοια ε, σε λειτουργία. Σε λειτουργία θέλουμε πρώτη... να το βελτιώσουμε. Λε, πάρτε ένα mail. Ότι αυτό που αποκαλύψαμε χθε το mail για όσους δεν το, έχουν δει μπορεί αν το έχει το κοντρόλ να το, να το δώσουμε που λέει ελάτε να το ξανακάνετε μια φορολογική δήλωση μέχρι τις 26 Ιουλίου γιατί πήραμε νέα στοιχεία από, για τα εισοδήματά σας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, το ξαναλέω. Τώρα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πάντα από το Υπουργείο Οικονομικών, εκεί, εκεί παραμένει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πρέπει πάνω να κάνουμε με το ΦΠΑ το, 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 που πρέπει να πληρωθεί τώρα. Είναι το ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου του έτου, για όσε επιχειρήσει είναι υπόχρεε για ανατρίμηνο και είναι ο ΦΠΑ των ε, ΑΕ, των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι αναμύνα. Κάνανε αλλαγέ στο έντυπο. Δεν ενημέρωσαν αναλυτικά τους λογιστές ότι ξέρεις έτσι πρέπει πια να υποβάλλεται το έντυπο και τώρα οι λογιστές τρέχουν και δεν φτάνουν με τις, για να πληρώσουν το, το ΦΠΑ του, του τριμήνου ή του μήνα που αναλογίζονται στην κάθε επιχείρηση. Και ψάχνουν να βρουν λύσεις μεταξύ τους. Πώς το έκανες εσύ, να το κάνω κι εγώ ίδιο. Δηλαδή, επίσης δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί να θέλει να εισπράξει το κράτος χρήματα και να δυσκολεύει τη ζωή αυτών που διαμεσολαβούν για να τα εισπράξει. Δεν γίνεται. Έχεις κι άλλο. Γιατί όχι μόνο γίνεται, αλλά γίνεται και κατά εξακολούθηση. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα θέμα. Αύριο για να σα το δείξω, νομίζω μπορεί να τα καταφέρω και να σα το δείξω. Τι σημαίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίε. Μιλάς για το τεκμαρτό και όλο αυτό το... <μιλή> ναι, ναι. <μιλή> Μιλάω για τα κεραμίδια που πέφτουν, εκτοξεύονται στον αέρα κάθε δε, δε, δευτερόλεπτο. Και κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας το τρώει στο κεφάλι. Δεν δε μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνουμε τι μας λες Νίκο Κατσαρέ. Ενώ ότι δεν λέει που, που λέει ο λαός την έφαγα την κεραμίδα στο κεφάλι. Α, <μιλή> μάλιστα. Αυτό εννοώ. Εκτοξεύονται κεραμίδες από, από την ΑΔΕ. Λοιπόν, φορολογούμενος που την προηγούμενη το λέω και μπορώ να το αποδείξω την προηγούμενη χρήση δηλαδή το, το 22 δεν, δου, δεν δούλεψε ο άνθρωπος και δεν είχε εισοδήματα και το 23 δεν δούλεψε και δεν είχε εισοδήματα και δηλώνει μηδέν εισόδημα επειδή δεν είχε διακόψει από λάθο του. Είναι λάθο. Και να το ξέρουν αυτό οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Δεν είχε κάνει διακοπή στην εφορία. Το εκαθαριστικό φέτο, ενώ πέρσι ήταν μηδενικό γιατί δεν δήλωσε τίποτα, φέτο με το τεκμαρτό πληρώνει 2.800. Με μηδενικό εισόδημα. Με μηδέν, 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 μηδέν εισόδημα. Ε, μην είμαστε να ζήσει και άλλα χειρότερα. Εδώ τώρα όμω θέλω να πω ότι δεν μπορεί και... Τώρα θα πάρω την άλλη πλευρά. Πώς να καταλάβει το Υπουργείο ή η ΑΔΕ ότι κάτι συνέβη σε σοβαρό πρόβλημα όχι. υγεία υγείας στον όχι, 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 όχι. Άστο αυτό, θα το καταλαβαίνει. Μπορεί να το, το, δέχεται. Δεν έχουν προβλέψει στον νόμο να εξαιρούνται, να εξαιρούνται από το τεκμαρτό όσοι δεν είχαν δραστηριότητα την προηγούμενη χρονιά. Αποδεδειγμένα. Δεν προβλέπεται στον νόμο. Άρα, αφού δεν προβλέπεται, το σύστημα τον εφορολογεί κανονικά με τα κμαρτώ. Γιατί το σύστημα προφανώ θεωρεί ότι όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα πρέπει να διακόπτεται. Ακριβώ. Όσο είσαι ανοιχτό, υποτίθεται ότι έχει έσοδο-έξοδο κτλ. Ναι. Και τώρα κοίτα. Έχουν υποβληθεί δηλώσει από ελεύθερου επαγγελματίε. Σου θυμίζω ότι είναι γύρω στι 730.000. Κατά 800, αλλά εγώ πάω με τη μετριοπαθή πρόβλεψη. Από αυτέ έχουν υποβληθεί 288.000. Που σημαίνει λιγότερε από τι μισέ, πολύ λιγότερε από τι μισέ. Το 55% αυτών που έχουν υποβληθεί, ναι. δηλαδή 155.000, πάνε με τον Τεκμαρτό. Χορολογούνται με τον Τεκμαρτό. Αυτό σημαίνει ότι δίνει χαρά στο Υπουργείο γιατί θα γεμίσει τα ταμεία του. Εγώ έχω πει ότι θα πάρει παραπάνω από 550 που υπολογίζαν. Άρα Μόνο αφή... 932. Όταν λες ότι 155.000 φορολογούνται με το τεκμαρτό εννοείς ότι πληρώναν... θα πληρώσουν σίγουρα περισσότερα. 100%. Εάν όχι πολύ περισσότερα. Και πο... κάποιοι πολύ περισσότερα. Δηλαδή κάποιοι που μπορεί ενδεχομένω να πληρωνουν 200 200-300 ευρώ, 400, μπορεί να πληρώσουν 3.000-4.000 από αυτούς δε, όλους που σου είπα, τους 288.000 που έχουν υποβάλει δήλωση, μόνο 932 έχουν εκφράσει πρόθεση να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα της, ε, της εκαθάρισης. Μη δαμεινώ το ποσοστό. Από τους 155.000 καλύτερα που ε, τους πιάνει τότε το 83 έχουν υποβάλει αίτηση αμφισβήτησης και 106 επίσης έχουν υποβάλει και είναι αυτό που είπες εσύ, είναι αυτοί που ήταν άρρωστοι ή ήτανε, είχανε, δεν είχαν δραστηριότητα για κάποιο λόγο τον οποίο ε, ε, περαιτούσαν στο στρατό ας πούμε ή ήταν έγκυος μια κυρία που είναι ελεύθερος οπαγγελματίας ε, και έχουν υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα για να μην φορολογηθούν με βάση το τεκμαρτό. Πάντως νομίζω... τώρα πια έτσι πώ αποδεικνύεται τα στοιχεία, γιατί σου έχω πει οτιδήποτε αλλαγέ είναι να κάνουν, θα τι κάνουν όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, να δούνε τι έσοδα παραπάνω έχουν. Εγώ σου είπα από την αρχή έχω πει ότι θεωρώ ότι είναι χαμηλή η εκτίμηση για έσοδα 550 εκατομμύρια επιπλέον. Πιστεύει ότι από το πρώτο έτο θα είναι περισσότερα. Ναι, έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι θα είναι περισσότερο. Και για κάποιους ανθρώπους δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, για πολλούς θα είναι δίκαιο, για κάποιους θα είναι άδικο, θα πληρώσουν πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν συνηθίσει να πληρώνουν. Ε, λέω άδικο και δίκαιο, διότι στην κοινή γνώμη έχω πει πολλές φορές, περνάει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίε ε, ασχολούνται με την φοροδιαφυγή καθέξιν. Οπότε η κοινή γνώμη θεωρεί ότι Ορθώ οι ελεύθεροι επαγγελματίε πληρώνουν παραπάνω από ό,τι πρέπει. Σου είπα όμω παραδείγματα από ό,τι πληρώνουν. Σου είπα παραδείγματα ανθρώπων που ε, δεν πρέπει να πληρώσουν παραπάνω, αλλά και όμω θα αναγκαστούν να τα πληρώσουν αφού το σύστημα του βγάζει αυτό το ποσό φόρο να πληρώσουν. Ε, ελπίζω ε... να το συνεχίσω γιατί το ψάχνω. Ναι. Ψάχνω να βρω τέτοια καθαριστικά να τα δείξουμε στον κόσμο. Ελπίζω αύριο. Όσο μετά αύριο. Εννοείται ένα εκαθαριστικό από ελεύθερο επαγγελματία που θα πληρώσει. Επιπλέον θα πληρώσει ένα πολύ, πολύ μεγάλο ναι, ναι, ναι. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο από ό,τι πλήρωνε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνομαι <σχε> σωστά, αλλά εγώ δεν πιάνω δυσφορία. σω γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα τα ραβασάκια, βέβαια των εκαθαριστικών. Δηλαδή από, από ελεύθερου επαγγελματίε δεν δε βλέπω οργή. Είναι σαν να έχει δημιουργηθεί η προϋπόθεση για να το Σου είπα ότι, Σου είπα ότι πάρα πολλοί δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις. Δηλαδή, αν έχουν υποβάλει 288.000 ε, μένουν 400... 450.000 για να κάνουν. Ε. Και οι οποίοι θα πάνε τελευταία στιγμή είναι δεδομένο. Δηλαδή, θα το καθυστερήσουν όσο μπορούν. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί τον Ιούλιο. Με αυτά που ξέρουμε σήμερα. Διότι μπορεί τελευταία στιγμή να ακούσεις παράταση να μπει και ο Αύγουστο μέσα και να πρέπει να πληρωθούν οι δύο πρώτε δόσει, όπω έγινε στο παρελθόν, να πληρωθούν 30 Αυγούστου οι δύο πρώτε δόσει αντί για την πρώτη δόση του μόνο του Ιούλιο. Δεν ξέρω, είδομε. Πάντω ε, είναι δεδομένο ότι χιλιάδε άνθρωποι για να το κλείσουμε πρέπει να πάνε στου λογιστέ και να τσεκάρουν τι φορολογικέ του δηλώσει. Είναι λάθο. Είναι λάθο. Είναι δεδομένο. 250. 3.000 δηλώσεις είναι λάθος. 253-216. Μην αφαιρεί 216 φορολογούμενου. 816. 816, ναι. 816. 816 φορολογούμενου. Ναι.